Το θρίλερ συνεχίζεται. Τι έχει βγει τώρα από χθες? Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι ο Μάνος Δασκαλάκης, ο σύζυγος και πατέρας των παιδιών, θα προχωρήσει και ζητάει τεστ πατρότητας για τα δύο παιδιά, Μαλένα και Ήριδα. Και από την άλλη πλευρά η προφυλακισμένη Ρούλα Πισπυρίγκου λέει ότι αν συμβεί αυτό θα κάνει μήνυση, θα του κάνει μήνυση. Το επόμενο επεισόδιο στο συγκεκριμένο σύριαλ είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψες μόλις τώρα, δηλαδή το τι γίνεται με την πατρότητα των συγκεκριμένων παιδιών. Υπάρχει λοιπόν μία σκέψη από την πλευρά του Μάνου Δασκαλάκη, η οποία όμως να σας πω ότι δεν επιβεβαιώνεται από τον δικηγόρο του με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Μας είπε ότι δεν ξέρει κάτι σχετικό, ίσως να είναι απλά μία σκέψη την οποία να έχει εκμυστηρευτεί ο ίδιος ο πατέρας, ότι ενδέχεται, ή το περιβάλλον του, αν θέλετε, ότι ενδέχεται να προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, δηλαδή να κάνει ένα τεστ πατρότητα για τα δύο συγκεκριμένα παιδιά, για τη Μαλένα και την Ήριδα. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε την αντίδραση της πλευράς της 33χρονης κατηγορουμένης, η οποία μέσω του δικηγόρου της, μέσα του κυρίου Όθωνα Παπαδόπουλου, έχει τονίσει ότι εάν προχωρήσει σε κάποια τέτοια εξέλιξη, τότε θα προχωρήσει και σε κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς εναντίον του συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα την διάσταση που υπάρχει μεταξύ του ζευγαριού να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ενώ στην αρχή να πούμε ότι αυτό το οποίο τόνιζε ο Μάνος Δασκαλάκης είναι ότι στηρίζει την σύζυγό του, την πρώην σύζυγό του, μιας και είναι σε διάσταση. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, με το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών να μεγαλώνει συνεχώς. Μάλιστα, λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς όλη η χώρα το παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.